είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά είναι και δική μας άποψη, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα για την αλλαγή στρατηγικής. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις, αλλά κρίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο πρόεδρος θα αλλάξει την στρατηγική του, ούτε και θα βοηθήσει την προσπάθεια μας. Εκείνο που προσπαθεί η κυβέρνηση να κατανοήσει είναι αν η τουρκική πλευρά έχει καλές προθέσεις και αν μετά το δημοψήφισμα θα αλλάξει και η στάση του Ερντογάν στην Τουρκία. Νομίζουμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι ξεκάθαρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναμένει ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση. Πήρατε απάντηση γιατί πάμε στη Γενέβη 2, εφόσον γνωρίζουμε ότι μέχρι τον Απρίλιο δεν μπορεί να υπάρξει κάποια κινητικότητα, αν θα υπάρξει από την Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε Γενέβη 2, γιατί οι Τούρκοι βάζουν ως βασική προϋπόθεση την αποδοχή των 4 βασικών ελευθεριών απριόρι και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση του τόπου πριν να πάμε στη Γενέβη. Αυτό είναι στον αέρα. Είναι προϋπόθεση για να γίνει η διάσκεψη. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το άφησε ανοιχτό. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πάμε στην Γενέβη 2. Όχι, είναι ενδεχόμενο να μην γίνει αποδεκτή η θέση των Τούρκων και να συμμορφωθούν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να επιβάλλουν ό,τι θέλουν συνέχεια. Κύριε Άθιοχάρου, να το ξεκαθαρίσουμε. Πώς έχουν τεθεί αυτές οι προϋποθέσεις, από ποιον, από τον Τουρκοκύπρο ηγέτη στο πλαίσιο των επαφών εδώ στην Κύπρο? Προφανώς. Το τελευταίο μισάωρο, κυρία Θεοχαρούς, βλέπει το φως της δημοσιότητας μια πληροφορία ότι ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθεί η αυριανή συνάντηση διαπραγματευτών λόγω κάποιων αντιδράσεων στα κατεχόμενα για το ψήφισμα στη Βουλή σε σχέση με την ενωτικό δημοψήφισμα. Ναι. Συζητείτε μέσα αυτό το θέμα? Ναι, μόλις έχουμε ενημερωθεί και εμείς για αυτή την εξέλιξη και κάποιες δηλώσεις του Ακιντζή, οι οποίες είναι πέρα για πέρα απαράδεκτες. Και συζητιέται αυτή τη στιγμή το αν θα δοθεί απάντηση στον Ακιντζή και στην ψευδοβουλή. Υπάρχει περίπτωση η Βουλή να πάρει μέτρα για να αλλάξει αυτή την απόφαση, κατά την άποψή σας? Η Κυπριακή Βουλή. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει τεθεί ζήτημα. Οι αιτιάσεις των Τούρκων είναι πέρα για πέρα στήριχτες και ανόητες. Δεν μπορεί να παρεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα των Ελληνοκυπρίων. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουμε ειδήσεις, έτσι. Ναι, είναι στον αέρα το αν θα γίνει ή όχι Γενέβη, Χρήστο, καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Θέλω να σας πω τώρα, αφού το είπαν και δημοσίως, ότι τις τελευταίες 72 ώρες ήταν μια έντονη πληροφόρηση και από το Προεδρικό, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο σε σχέση με την Γενέβη. Βεβαίως, στο πλαίσιο του φιλτραρίσματος των πληροφοριών, κάποια πράγματα δεν έπρεπε να λέγονται στον αέρα, τώρα λέγονται δημοσίως. Όντως υπάρχει ζήτημα με την Γενέβη 2 σε σχέση με την απέτηση που έχει καταθέσει ο κύριος Ακιντζής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να υπάρξει εκ των προτέρων συμφωνία για τις 4 βασικές ελευθερίες και συμφωνία στο κεφάλαιο που αφορά στην αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στην λήψη αποφάσεων για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη διάσκεψη για την Κύπρο στη Γενέβη. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ουσιαστικά είναι στον αέρα, είναι δύο ζητήματα. Μπορεί μεν το ένα να είναι θέμα συζήτησης στο τραπέζι, αποτελεσματική συμμετοχή, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Πάλι. Το δε άλλο είναι εκτός συζήτησης. Άρα νομίζω ότι έχουμε εξελίξεις εδώ στο Προεδρικό, όπως επίσης να σημειώσουμε και το γεγονός ότι θα υπάρξει, όπως φαίνεται, αντίδραση από την κυβέρνηση στις δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις δηλώσεις Ακιντζή για το ενωτικό δημοψήφισμα και έχουμε ήδη τα πρώτα απόνερα με μη πραγματοποίηση αύριο της προγραμματισμένης συνάντησης των διαπραγματεύσεων. Συνεχίζουμε τη συζήτηση εδώ και προκύψει η επόμενη.